Είμαστε live! Γεια! Τι κάνετε? Πώς είστε? Είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά, γιατί θα φτιάξουμε υπέροχα πράγματα σήμερα! Γεια σας! Καλησπέρα! Εντζαμέ! Ελπίζω να είστε πολλά καλά! Να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραίο snack βραδινό να φάμε. Να φτιάξουμε και έναν ωραίο jam για μετά για αύριο το πρωί που θα φτιάξουμε ένα super brunch. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, χαιρετώ τους πάντες. Χαιρετώ και το Instagram και το Facebook. Χαιρετώ την Έφη Γκουρτσιώτη, Κλόντιο Μποροκόζο, Μαρία Βαλάχη. Βαλαρίδου, Σπύρος Ντέρβης, Ειρήνη Στότογλου, Αφροδίτη Νικολαίδου, Κατερίνα Κάρα, Τζένι Παπ Μαρία Εστιζουζε, Νικολέτα Γιώργακη, Στάμου Αλφατσια Κούρη, Πέτρα Στλωράνος, Ορέστης Περέβρε, Κρίστε Δάφνη Βασιλιάδη, Κάτω Παύλα Σουκουπού, Φάνη Σουκού, Ελένα Παπαγεωργίου, αυτή ήταν Instagram, πάμε Facebook. Φάνη Τρικαμίνα, Ηλίας Γκρόμπος, Μάξι Λουτ, Κατερίνα Μεζέ, Αλεξία Μιλωνά, Ρένα Βενιανάκη, Ελένη Καραπέτσα, Αφροδίτη Νικολαίδη, μου χαιρετά, γεια σου! Λοιπόν, καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά, και εγώ είμαι καλά, πλησιάζουμε προς το τέλος των live, σήμερα είναι από τα τελευταία, νομίζω από τη Δευτέρα δεν θα ξανακάνουμε live, το καταλαβαίνετε. Οπότε γενικά ερχόμαστε προς το τέλος της όλης φασάρας. Γεια σου στη Μελβούρνη, Αυστραλία, Γερμανία, παντού, Αγγλία, όποιος μας βλέπει από άλλες χώρες, γεια σας. Και όλοι όσοι μας βλέπουν από την Ελλάδα βέβαια, γεια σας. Γενικά γεια σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα φτιάξουμε δύο συνταγές σήμερα, γιατί ουσιαστικά θα βάλω μία ιδιαίτερη συνταγή τύπου snack να ψήνεται στο φούρνο και όση ώρα ψήνεται αυτό στο φούρνο, θα φτιάξουμε κάτι άλλο ενδιάμεσα πάρα πολύ γρήγορα για να σας δείξω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε γενικά πράγματα. Δεν έχω κάνει καθόλου προετοιμασία, γενικά μόλις γύρισα. Είχα πάει 2,5 ώρες για ποδήλατο. Έκανα 2,5 ώρες ποδήλατο. Πρώτη φορά έκανα τόσο πολύ. Δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου τόσο πολύ. Και σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει 2,5 ώρες ποδήλατο, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μετά δύσκολα θα κάθεστε. Θεωρώ ότι έχω συγκαεί. Σας το λέω πολύ υπεύθυνα. Δεν μου ξανακάνει τόσο πολύ ποδήλατο. Έκανα και το πρωί μια μισή ώρα τρέξιμο. Οπότε σήμερα ήταν πάρα πολύ μέρα κάρντιο. Καθόλου βάρη, μόνο τρέξιμο. Οπότε νομίζω ότι μου αξίζει το βράδυ να φάω κάτι πάρα πολύ έτσι no healthy. Οπότε θα πάμε σε αυτή τη φιλοσοφία. Δεν θα φάμε κάτι πάρα πολύ έτσι healthy. Αλλά ουσιαστικά θα αξιοποιήσουμε όλα τα leftovers που έχουμε μέσα στο ψυγείο μας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ γρήγορα. Να σας πω εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ανοίγω το φούρνο, εδώ, βάζω στους 180 αέρα, για να είμαστε σίγουροι πως αρχίζει να ζεσταίνεται, γιατί θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θα ξεκινήσουν όλα με ένα ψωμάκι, με αυτό το ψωμί που βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε θέλω να ξύλο κοπείς. Και ένα μαχαίρι πριονωτό, γιατί όταν κόβουμε ψωμί τέτοιο θέλουμε μαχαίρι πριονωτό. Άμα δεν έχετε μεγάλο μαχαίρι πριονωτό δεν πειράζει. Και ένα μικρό μαχαίρι πριονωτό μας κάνει μια χαρά τη δουλειά μας. Κοιτάξτε τι θέλω να κάνετε. Βλέπετε όλοι αναλυτικά έτσι. Λοιπόν, όσο πιο παγιάτικο είναι το ψωμί, τόσο περισσότερο μας κάνει για αυτή τη δουλειά. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω είναι ουσιαστικά να πάρω το ψωμί έτσι όπως είναι. Καλά, αυτό είναι χειροποίητο, να ξέρετε είναι προζυμωμένο. Με προζύμι που θα σας δείξω στο κίτσελα πώς φτιάχνουμε προζυμωμένο ψωμί σε λίγες μέρες. Οπότε κόβω, αλλά ουσιαστικά δεν κόβω μέχρι τέλος. Αφήνω μέχρι αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, θέλω να κρατάει το ψωμί μου κάτω. Εδώ. Εντάξει. Συνεχίζω και εδώ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όσο πιο παγιάτικο το ψωμί, δεν χρειάζεται να είναι στρόγγυλο. Μπορεί να είναι και καρβέλι, μπορεί να είναι και μεγάλο. Ό,τι ψωμί έχετε μας κάνει. 100%. Οπότε, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, κόβω, ωραία, άλλη μία, εδώ. Τέλεια.
και έχουμε κάνει μια ωραία βεντάλια, το βλέπετε. Τέλεια. Τώρα θα νομίζετε ότι έχω καταστρέψει το ψωμί μου, έτσι δεν είναι? Δεν το έχω καταστρέψει, αλήθεια σας λέω. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Και τώρα έτσι όπως κάνουμε εδώ πέρα, ουσιαστικά θα πάρουμε και θα κάνουμε... θα κάνουμε... Με ροζ με παίρνει τηλέφωνο, γιατί κάνω live. Θα κάνουμε ή criss-cross πλάγια ή ίσια, τετραγωνάκια, ό,τι θέλετε. Ό,τι σας είναι πιο εύκολο. Πάλι το ίδιο, παίρνουμε το πριονωτό, κόβουμε, αλλά δεν κόβουμε μέχρι τέρμα, κόβουμε μέχρι εδώ. Προσεκτικά, εδώ, δεν θέλουμε να χαλάσουμε το ψωμί μας, θέλουμε να κρατάει στο τέλος κάτω, και εδώ, και εδώ. Τώρα θα λέτε τι κάνει, ο τύπος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά, παίρνει, χαλάει τα ψωμιά του. Όχι, αλήθεια, δεν τα χαλάω, αλήθεια. Θα δείτε στο τέλος τι θα φτιάξουμε και θα πάτε σοκ, είμαι σίγουρος πως θα πάτε όλοι στην κουζίνα και θα το φτιάξετε κι εσείς. Λοιπόν, και αυτό που έχουμε πετύχει είναι αυτό εδώ. Να πάρουμε ένα ψωμί και ουσιαστικά να το κάνουμε σαν, πώς λέγεται, cauliflower. Όχι τον μπρόκολο, κουνουπίδι. Το κάναμε κουνουπίδι. Τώρα, από ό,τι έχετε καταλάβει, το παγιάτικο ψωμί έχουμε δημιουργήσει μέσα άπειρες τρώσεις για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ sexy. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω... Θα πάρω ένα μπολάκι εδώ, κοιτάξτε. Τέλεια. Το βάζω κάτω από το ψωμί και το αφήνω να κάτσει πάνω στο μπολάκι. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχω ανοιχτά μπροστά μου όλα αυτά, όλες αυτές τις τρώσεις που έχω δημιουργήσει, τις βλέπετε. Ενώ άμα τα αφήσω να κάτσει, θα σφίξει και δεν θα μπορέσει να ανοίξει. Τώρα, αν έχετε μακρόστενο ψωμί και δεν έχετε στρόγγυλο, θα πάρετε κάτι, μια φόρμα του κέικ, ας πούμε. Για να κάτσει μακρόστενα και να ανοίξουν, να μπορέσουν να ανοίξουν όλα και να γίνουν πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Σας είπα, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, γιατί ουσιαστικά είναι μια συνταγή της, της απόλυτης στιγμής που πραγματικά θες να αξιοποιήσεις οτιδήποτε έχεις μέσα στο σπίτι. Έχω δύο σκελίδες κόρδο, εδώ. Τέλεια, κοιτάξτε. Δύο σκελίδες κόρδο, είναι τρεις πολύ μικρούλες, οπότε είναι σαν δύο κανονικές. Και θέλω το μιξεράκι μου, εδώ. Και κοιτάξτε, θα κάνω. Θα πάρω, θα βάλω μέσα στο μίξερ το σκόρδο. Είτε βούτυρο λιωμένο, είτε ελαιόλαδο, βάλτε ό,τι θέλετε. Εγώ θα ρίξω μόνο ελαιόλαδο. Αλάτι. Πιπέρι. Και ό,τι μυρωδικά θέλετε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχω ξέρει ρίγανη, θα βάλω ξέρει ρίγανη μέσα, θέλω. Λοιπόν, πάω πολύ καλά εδώ. Τέλεια. Καλά, τα βγήκε κάτι μοναδικό. Γενικά είναι μεγάλο live, οπότε ελπίζω να μην βαρεθείτε, γιατί μετά θα κάνουμε και παραμελάδα. Γιατί όσο περιμένουμε να ψηθεί αυτό μέσα στο φούρνο, πρέπει να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, πάω. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι εδώ, έχω δημιουργήσει ένα υπέροχο αρωματικό λαδάκι με σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Ξαναλέω ότι τα μυρωδικά είναι σχετικά, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και τι κάνω, παίρνω από αυτό το λάδι μου ή το βούτυρο και ρίχνω μέσα εδώ σε αυτές τις τρώσεις του ψωμί που έχω κάνει. Τις βλέπετε έτσι, κοιτάξτε, εδώ, κοντινό. Το φέρνω, ρίχνω το λαδάκι μέσα, αρχίζει, γιατί εδώ πέρα μας κάνει πάρα πολύ το παγιάτικο ψωμί. Άμα έχετε κανένα ψωμί που έχει παγιατέψει, είναι αυτό που μας κάνει πραγματικά, γιατί δεν θέλουμε να είναι πολύ φρέσκο, γιατί άμα είναι πολύ φρέσκο και το βάλουμε μέσα στο φούρνο θα καεί, θα ξεραθεί μάλλον, ενώ άμα είναι παγιάτικο, κάνει τέλεια για αυτή τη χρήση. Και βλέπετε, επειδή έβαλα από κάτω το μπολάκι πόσο με βολεύει, γιατί όλα αυτά είναι ανοιχτά και μπορώ να ρίχνω μέσα ό,τι θέλω. Εντάξει. Μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ απλό, μπορείτε να το κάνετε μόνο με δεντρολίβανο, σκορδόλαδο και παρμεζάνα και να το βάλετε μέσα στο φούρνο και θα γίνει τέλειο. Αλλά εγώ σήμερα θα το πάω έτσι σε άλλο επίπεδο, γιατί έχω πάρα πολλά leftovers στο ψυγείο. Οπότε η φιλοσοφία όλη αυτή τη συνταγή είναι ότι χρησιμοποιούμε τα leftovers που έχουμε στο ψυγείο. Και έχω πάρα πολλά leftovers. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε στο ψυγείο. Θα τα φέρω όλα και θα σας δείξω τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, αυτά. Αυτό. Τι άλλο έχω, μισό λεπτάκι, τι καλά, έρχομαι, αυτοί είμαστε. Λοιπόν,
Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Έτσι όπως είναι, αντί για να κάνουμε σάλτσες, παίρνουμε μία barbecue, μία ketchup, οτιδήποτε σάλτσα έχουμε. Μπορεί και να μην βάλουμε και τίποτα, γιατί βάλουμε το σκορδόλο εδώ και είναι από μόνο του έντονο. Και τι κάνω, κοιτάξτε. Παίρνω και βάζω ketchup ή barbecue ή μία καυτερή σάλτσα που μου αρέσει μέσα σε όλες αυτές τις πτυχές που έχω ετοιμάσει. Οπότε ουσιαστικά θα κάνω μία πίτσα άπειρη, super crusted. Κοιτάξτε, αυτά έχουν πάει όλα μέσα. Μιλάμε για απίθανα πράγματα, τέλεια. Ξαναβάζω πάνω εδώ πέρα το ψωμί. Αναγία μου. Τι σεξι πράγμα που θα γίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα βλέπω τι έχω στο ψυγείο και τι μου έχει περισσέψει. Έχω 4 φέτες από τυράκι που έχει ξεραθεί λίγο στην άκρη, γιατί δεν το κλείσα πάρα πολύ καλά. Τέλειο. Μας κάνει. Κόβω, βάζω. Εδώ. 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 Ωπα, μη φεύγεις. Έλα εδώ. Εντζαμέ. Μην πας μακριά, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολλά ωραίο ψωμί να δει ο κόσμος και να φάνε όλοι και να πάνε να το φτιάξουν. Τώρα μου λέει το ψωμί, εντάξει, σε ακούω. Λοιπόν, τυράκι που μας έχει περισσέψει. Μπορείτε να βάλετε φέτα, μπορείτε να βάλετε ό,τι μα ό,τι τυρί θέλετε. Τι άλλο έχω. Έχω λίγο ζαμπόν που μου έχει περισσέψει. Μου κάνει και βέβαια μου κάνει. Οτιδήποτε μου έχει περισσέψει μου κάνει για αυτή τη συνταγή. Οπότε πάλι παίρνω, κόβω εδώ. Βάζω μέσα, έλα Παναγία μου. Δεν υπάρχει κάτι σεμνό που μπορώ να πω για αυτή τη συνταγή. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να βρίσω. Και δεν μπορώ να βρίσω, αλλά αυτό θα γίνει πιο φανταστικό από οποιαδήποτε πίτσα έχετε πάρει ποτέ σας. Μη γέρνεις, ξαναπάνε πίσω. Εδώ. Που σημαίνει ότι το βάρος περισσότερο το έχω πάει από εδώ. Οπότε θέλει λιγοστάθμιση. Ξέρουν τα γόρια, τι λέω. Λοιπόν, μπέικον, μας αρέσει. Εννοείται πως μας αρέσει. Παίρνω και βάζω. Μπέικον εδώ, μπέικον εδώ, μπέικον εδώ. Καλά εντάξει, θα φάω το μισό, δεν μπορώ να το φάω ολοκληρό. Αλλά έκανα 2,5 ώρες ποδήλατο και μόλις είδα ότι είναι 600 θερμίδες περίπου την ώρα, γιατί έκανα σε αρκετή ένταση, άσχετα που περίμενα όλη την ώρα το μάργαρι. Εγώ έκανα έντονη άσκηση, περίμενα το μάργαρι. Έντονη άσκηση, περίμενα το μάργαρι. Οπότε έχω κάψει 600 και 600, 1200 και 300, 1500 θερμίδες έκαψα από το ποδήλατό μου. Οπότε μπορώ άνετα να κάνω ό,τι θέλω. Μην πέφτεις, έλα εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, άμα έχετε κάποια μυρωδικά μπορείτε να τα βάλετε μέσα. Εμένα μου αρέσει πολύ ο βασιλικός. Θα δώσει πάρα πολλά αρώματα καθώς θα ψήνετε. Γιατί κοιτάξτε, το μαγικό ακόμα δεν έχει γίνει. Τώρα το έχουμε ανοιχτό, αλλά σε λίγο με το βάλουμε στο ταψί αυτό θα κλείσει. Οπότε όλα αυτά θα μείνουν μέσα, θα γίνουν σεξ, θα γίνουν τέλεια. Εντάξει, θες να πέσεις, πέσε. Δεν με νοιάζει. Εγώ ουσιαστικά τώρα που σε έχω ανοίξει, μπορώ να βάλω μέσα ό,τι θέλω. Αλλά αυτό δεν ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο. Αλλά καταλαβαίνετε εσείς. Λοιπόν, βασιλικός εδώ, βασιλικός εδώ, βασιλικός εδώ. Έχω και λίγα λουκάνικα. Δεν τα βάλω γιατί νομίζω ότι έχω βάλει ήδη αρκετά. Οπότε το τελευταίο που θέλω να κάνω είναι έχω μιξτηριών εδώ. Γκούντα, τσένταρ, ένταμ, ό,τι σας έχει περισσέψει. Και αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω από πάνω εδώ. Όλα αλλά. Δεν ξέρω, ελπίζω από εδώ πάνω φαίνεται τόσο εντυπωσιακό. Δεν ξέρω πως φαίνεται από εκεί. Αλλά άμα κάνω ένα μικρό zoom θα καταλάβετε πόσο σεξι που έχει γίνει. Τέλεια. Λοιπόν, τέρμα με αυτά. Να πάρω ένα ταψί. Εδώ είμαστε. Και έτσι όπως είναι, να πάω πιο εδώ για να δείτε τη μεταφορά. Το μεταφέρω. Το βάζω μέσα στο ταψί. Και έτσι όπως είναι, πάει στο φούρνο μέχρι που να γίνει ωραίο σεξι, να λιώσει τα τυριά, να πάρει χρώμα. Όπα, δεν χωράει. Πρέπει να το βάλω στη σκάλα εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ. Τέλεια. Πρώτη μας συνταγή έχει μπει στο φούρνο, ετοιμάζεται και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε την επόμενη μας συνταγή. Η επόμενη συνταγή που θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία. Αύριο το πρωί σας έχω κάτι πάρα πολύ σεξι για πρωινό. Οπότε θέλω από σήμερα να ετοιμάσετε και αύριο
Επειδή θα είναι η τελευταία μέρα της καραντίνας, θα πρέπει όλοι να σηκωθείτε και να φτιάξετε ένα ωραίο πρωινό στην κοπέλα σας. Και όσες κοπέλες έχετε όρεξη και ξέρετε ότι ο άντρας σας δεν μαγειρεύει, θα πρέπει να σηκωθείτε εσείς και να φτιάξετε ένα ωραίο πρωινό. Γενικά η όλη φάση αύριο θα είναι πρωινό. Έχουμε φτιάξει egg benedict, croque madame τόσες μέρες. Έχουμε φτιάξει pancakes, έχουμε φτιάξει άπειρα πράγματα. Έχετε άπειρες συνταγές για να ετοιμάσετε. Το μόνο που δεν φτιάξαμε είναι κάτι γλυκό. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε με δύο πορτοκάλια και ένα λεμόνι, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ποτέ στη ζωή σας μαρμελάδα, να κάνετε μαρμελαδίτσα σε μισή ώρα. Αυτό θα δούμε τώρα. Οπότε αυτά πάνε μέσα. Δεν θα θέλω άλλο. Εδώ. Αυτό πάει στην άκρη. Δεν το θέλω άλλο. Αυτό πάει στην άκρη. Με πυρηνωτό μαχαίρι πάντα κόβουμε το ψωμί. Όπως κόψετε με το κανονικό, δεν θα βγάλετε χαμπάρι. Το κάτω μαχαίρι έχει τη χρήση, το έχουμε πει. Μπορώ να μαζέψω και εδώ πέρα αυτά που έχω ρίξει λίγο. Άρα δεν έχω κάνει και μεγάλη ζημιά, η αλήθεια είναι. Για πρώτη φορά στα ιστορικά, άμα τελείωνα τη συνταγή μου εδώ, δεν θα είχα καθόλου λάτσα. Αλλά ο Άκης δεν σταματάει ποτέ εδώ. Θέλω να κάνει και άλλα πράγματα. Οπότε πολύ απλά θα έρθω πιο κοντά σας. Θα φέρω το ξύλο κοπίσμα εδώ. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε φασάρα που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ σας. Πρώτα απ' όλα, να βάλω λίγο το νερό μου εδώ πέρα να βράζει. Γιατί δεν το χρειαστώ. Γιατί πρέπει να μπλασάρουμε το πορτοκάλι και το λεμόνι. Και έτσι όπως είναι, δύο πορτοκάλια, ένα λεμόνι. Αυτά χρειάζομαι. Νομίζω πως τα έχετε όλοι στο σπίτι για να φτιάξετε μαρμελάδα. Δεν έχετε φτιάξει ποτέ μαρμελάδα στη ζωή σας. Οπότε σήμερα θα φτιάξετε μαρμελάδα και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Γεια! Λοιπόν, κόβουμε το πάνω κομμάτι εδώ. Το πάνω κομμάτι εδώ. Αυτά τα δύο είναι πικρά πολύ, θα μας χαλάσουν τη μαρμελάδα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και στο πορτοκάλι. Κόβουμε το πάνω κομμάτι εδώ και το πάνω κομμάτι εδώ. Βλέπετε. 1-2. Κόβω το πάνω κομμάτι εδώ, το πάνω κομμάτι εδώ. Βασικά, σε περίπτωση που το βλέπει κανείς από την εταιρεία, να πει στη Mary Rose ότι την πήρα τηλέφωνο, γιατί θα... Η Mary Rose είναι η κοπέλα που πάντρεψα. Μένει μαζί με τον Δημήτρη. Έχω άλλη μία σοκολατόπιτα που θα σου στείλω μετά. Μισό πιτσόψωμο. Γιατί θα φάω το μισό. Και επειδή θα φτιάξω και δεύτερη μαρμελάδα, θα σου στείλω και ένα βαζάκι μαρμελάδα. Θα τα βάλω σε ένα ταξί και θα σα στείλω κατευθείαν με το παιδί στο live. Αυτό ήθελα να σου πω. Αλλά με πήρες τηλέφωνο πάνω στο live. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, κόβουμε στα 4, εδώ και εδώ. Αυτά εδώ τα πετάμε, τα ακριανά. Δεν τα χρειαζόμαστε. Θα βγάλουμε κοντά 1 κιλό μαρμελάδα με αυτά. Οπότε ετοιμαστείτε. Θα φτιάξουμε μαρμελάδα για όλο τον χρόνο. Λοιπόν, τώρα με το που κόψαμε τα πορτοκάλια μας και τα λεμόνια μας, θέλω να δείτε άμα έχουν κάποια κουκουτσάκια να τα βγάλετε. Δεν θέλω τα κουκούτσια. Εδώ αφαιρώ τα κουκούτσια. Έτσι γάμι πάνε στην άκρη. Αφαιρώ τα κουκούτσια. Εδώ πάνε στην άκρη. Είναι ίσχυτη, η μαρμελάδα δεν γίνεται από το ζουμί από τα πορτοκάλια και από το λεμόνι. Γίνεται από τη σάρκα που υπάρχει έξω στη φλούδα και τη σάρκα που υπάρχει μέσα. Δηλαδή, άμα φύγει χυμός από εδώ, δεν μας ενδιαφέρει, μας είναι άχρηστος ουσιαστικά ο χυμός από τα λεμόνια και από τα πορτοκάλια. Δεν φτιάχνεται η μαρμελάδα από το χυμό. Και επειδή τα πορτοκαλάκια μου είναι πάρα πολύ καλά, δεν έχουν κανένα κουκούτσι, μπορώ να αρχίσω κατευθείαν να μοντάρω την άλλη φάση. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω. Έτσι όπως είναι τα λεμόνια και τα πορτοκάλια, θέλω να πάρω το μαχαίρι σας και να τα κόψετε πάρα πολύ λεπτές φέτες, εδώ. Δεν θα πάρει πολύ ώρα, μπαμ μπαμ θα τα κάνετε, εδώ. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσετε το μαχαίρι σας, απλά θέλω να τα κάνετε πολύ πολύ λεπτά. Δηλαδή άμα σας πάρει περισσότερο ώρα να τα κάνετε δεν με πειράζει, αρκεί να τα κάνετε πάρα πολύ λεπτά, εδώ και εδώ. Και κάποιος να μου θυμίζει που και που, να βλέπω την πίτσα μας μέσα στο φούρνο. Αλλά η μαρμελάδα μας τελειώνει, σε 1 λεπτό θα είναι έτοιμη. Ίσα ίσα το μόνο που χρειάζεται είναι να κόψω τα πορτοκάλια μου και τα λεμόνια μου. Εδώ. Είναι φανταστικό πως με ένα πορτοκάλι και ένα λεμόνι μπορείς να φτιάξεις μία μαρμελάδα. Σε περίπτωση που οι νέες νοικοκυρές δεν φτιάχνετε μαρμελάδα, να μάθετε λίγο να φτιάχνετε μαρμελάδα για τα παιδιά σας. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν φτιάχνετε μαρμελαδίτσα, δεν υπάρχει ωραίο πρωινό από ψωμάκι με μαρμελάδα για πρωί. Μπορείτε να φτιάξετε τη δικιά σας μαρμελάδα με κόστος, τι να σου πω, 2 πορτοκάλια και ένα λεμόνι δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ. Η ζάχαρη που θα χρησιμοποιήσουμε δεν κοστίζει ούτε 1 ευρώ. Θα πάρουμε 1 κιλό μαρμελάδα με λιγότερο από 1,5-2 ευρώ.
και είναι 100% σπιτική. Οπότε θεωρώ ότι είναι φασάρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σε περίπτωση που τα πορτοκάλια έχουν κουκούτσια, βέβαια τα φερείτε. Και όπως βλέπετε, έχει μείνει πολύ σχημό στο ξυλοκοπής, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Γιατί όπως σας είπα, δεν χρησιμοποιούμε το χυμό για να φτιάξουμε την μαρμελάδα μας. Χρησιμοποιούμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, ο βραστήρας μου έχει τελειώσει. Το νερό έχει βράσει στο βραστήρα. Εδώ. Οπότε, έτσι όπως είναι, μεταφέρω σε μία κατσαρολίτσα. Εδώ, πορτοκάλι και λεμόνι. Τέλεια. Και εγώ θα βάλω βραστό νερό. Εσείς σε περίπτωση που δεν έχετε βραστό νερό θα βάλετε κρύο νερό. Αλλά άμα βάλετε κρύο νερό θα περιμένετε μέχρι που να βράσει, εντάξει. Λοιπόν, ρίχνω το βραστό νερό μέσα. Γιατί θέλω να ξεπικρίσω τα λεμόνια και τα πορτοκάλια. Βάζω πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και περιμένω να πάρουν μία βράση. Με το που πάρουν μία βράση τα σουρώνω και ουσιαστικά είναι έτοιμα για να τα ρίξω στην κατσαρόλα μου με το σιρόπι. Λοιπόν, η άλλη κατσαρόλα μου είναι εδώ. Ούτε. Και στην άλλη κατσαρόλα θέλω πραγματικά να βάλετε όλη σας τη φαντασία και να ρίξετε ό,τι αρωματικά γουστάρετε μέσα. Εγώ θα πάω πάρα πολύ απλά. Ουσιαστικά θα ρίξω μόνο το νεράκι μου, νομίζω είναι 500-700 ή 500-800, δεν είμαι σίγουρος. 500 νερό, 700 ή 800 ζάχαρη, δεν θυμάμαι. Αλλά έχω αναρτήσει τη συνταγή αναλυτικά, οπότε θα τη δείτε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. 500-800, εδώ. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά θέλετε. Εγώ θα βάλω ένα ξυλαράκι ginger, ένα ξυλαράκι κανέλα, λίγο ginger και λίγο κάδαμο. Εγώ θα βάλω αυτά. Εσείς μπορείτε να βάλετε μόνο κανέλα, μπορείτε να βάλετε λίγο γαρίφαλο, μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα και να κάνετε απλά μία μαρμελάδα εσπεριδοειδών. Λοιπόν, αυτά πάνε στη λάτσα, κλασική περίπτωση, εδώ. Και πολύ απλά, με το που βράσουμε εδώ πέρα τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Ουουουουου, λίγο ακόμα. Λοιπόν, με το που βράσουμε τα λεμόνια και τα πορτοκάλια, θα βρείτε να βράζει το νερό. Σε περίπτωση που σας αρέσει να πικρίζει λίγο η μαρμελάδα σας, το αφήνετε έτσι. Σε περίπτωση που θέλετε να είναι εντελώς γλυκιά, να μην πικρίζει, εμένα μου αρέσει η μαρμελάδα με λεμόνι και πορτοκάλι να έχει την αίσθηση λίγο του πικρού, δεν κάνω δεύτερο νερό. Σε περίπτωση που θέλετε να είναι 100% pure, πολύ light και καθόλου σκληροπυρηνική, κάνετε άλλο ένα νεράκι. Όπως ακριβώς κάνουμε εδώ πέρα, δηλαδή δεύτερη φορά βράζετε σε καθαρό νερό. Εγώ δεν βράζω δεύτερη, έτσι όπως θα ξεπικρίσουνε, τα ρίχνω κατευθείαν μέσα στο νερό και τη ζάχαρη που έχω ετοιμάσει. Εδώ. Τέλεια. Καλά, αυτό που κάνω δεν είναι πολύ έξυπνο, θα έπρεπε να σουρώσω από το να το βγάλουμε με τριμπητή. Αλλά δεν πειράζει, γιατί θα λερώσω άλλο ένα σουρωτήρι. Ενώ ούτως ή αλλιώς την τριμπητή την είχα λερωμένη. Λυπηθείτε με, έχω βαρεθεί να πλένω αυτές τις μέρες. Λοιπόν, αυτό πάει εδώ πέρα πίσω. Και κοιτάξτε εδώ. Όλα τελικά για τη μαρμελάδα είναι μέσα. Οπότε, πάμε πάνω στη φωτιά, εδώ. Και αν η φωτιά μου είναι στο 9, θα τη βάλω στο 5 με 6. Άμα η φωτιά σας είναι στο 3, θα τη βάλετε στο 1,5. Θέλουμε να σιγοβράζει η μαρμελάδα μας, δεν θέλουμε να βράζει πάρα πολύ δυνατά. Και από τη στιγμή που αρχίσει να βράζει, τη στιγμή που δούμε τις πρώτες μπουρμπουλίτρες, τότε μετράμε ακριβώς μισή ώρα. Σε μισή ώρα η μαρμελάδα σας θα είναι έτοιμη. Εδώ είναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Είναι εδώ. Λοιπόν, για τους πιο γκουρμεδιάριδες, όταν θα τη σβήσετε από τη φωτιά θα φαίνεται ότι είναι ρουλή, αλλά καθώς περνάει η ώρα και κρυώνει θα σφίγγει. Για τους πιο γκουρμεδιάριδες μπορείτε να την αφήσετε έτσι, γιατί έχει τρομερή υφή το να έχεις ολόκληρα τα κομματάκια έτσι πάνω στο ψωμάκι σου με το βούτυρο. Είναι τρομερό. Αλλά σε περίπτωση που είστε πιο τύποι που θέλετε να βλέπετε άλυμα τη μαρμελάδα, απλά έτσι όπως είναι το μείγμα, παίρνετε, το βάζετε στο πολυκοπτικό, χτυπάτε λίγο δύο σμπούρες, τέλος είναι έτοιμη και είναι άλυμα. Εγώ θα την αφήσω έτσι, μου αρέσει πιο πολύ γιατί, κοιτάξτε εδώ, το σιροπάκι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, η μαρμελάδα φαίνεται ότι είναι χειροποίητη, οπότε άμα τη χτυπήσω,
Για να τη χτυπήσετε, χτυπήσετε λίγο. Μην τη χτυπήσετε πάρα πολύ, γιατί άμα τη χτυπήσετε πάρα πολύ θα φαίνεται σαν τις έτοιμες στο εμπορίο και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, φτιάξαμε μαρμελάδα σε πόση ώρα. Γιατί τώρα σε μισή ώρα είναι έτοιμη, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε πόση ώρα φτιάξαμε μαρμελάδα? Σε 7 λεπτά, 8 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Σε 5 το φτιάξαμε. Και όση ώρα φτιάχναμε τη μαρμελάδα μας, το πιτσόψωμο είναι έτοιμο. Ελπίζω δηλαδή. Το ψωμί είναι σκορδένιο. Κοιτάξτε εδώ. Και ουσιαστικά βγάζεις κομματάκι-κομματάκι και τρως. Έχει. Σταμάτα να κόψου. Αλλά αυτό πώς μπορώ να το κάνω για εδώ. Έλα Παναγία μου. Πώς έρχεται αυτό το τέτοιο που χωρέμουν κάτω το σύλλο. Εγώ τα κάνω για να βάλω το τυρί μας στο στόμα. Λοιπόν, λέει και αλήτης. Έχουμε ένα παιδάκι μου. Με τρομάω το κατσαρί μου. Δεν μου πιέζει και αυτό το κατσαρί. Φανταστικό. Το μαλλί μου έχει γίνει σαν το Fame Story, το ένα. Πιο κάγκουρας δεν γίνεται. Δεν πειράζει όμως. Να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε φτερίζω, ούτε κάνω τίποτα. Κοιτάξτε το τι φασάρα έχουμε κάνει. Με ένα μπαγιάτικο ψωμί και όλα τα leftovers. Εντάξει, το σκόρδο που βάλαμε μέσα είναι τρομερό addition. Και φυσικά η barbecue που βάλαμε μέσα είναι τρομερό addition. Και βέβαια όλα τα καλώδια που ρίξαμε, γιατί έχω και το ζαμπόν μου, έχω και το bacon. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και παρέστικο, γιατί ο καθένας μπορεί να τσιπάει τα κομμάτια του. Και πιάνει η φάση η άλλη. Ότι ενώ είστε στο σπίτι, μπορείτε να χωρίσετε το ψωμί στα 4 και να πείτε ότι αυτή είναι η δικιά μου μεριά, θα βάλω αυτά. Αυτή είναι η δικιά μου μεριά, θα βάλω αυτά. Και γενικά ο καθένας να έχει τη δικιά του μεριά. Θα το ευχαριστηθείτε τόσο πολύ. Αλήθεια τώρα. Θέλω να μου πείτε, μην κάνεις ολόκληρο λάδι να μας δείξεις αυτή τη συνταγή. Παιδιά, σκοπός είναι να σας δείξω κάτι πάρα πολύ χρηστικό. Πω, το σκόρδο που βάλαμε μέσα είναι τόσο καταπληκτικό. Δηλαδή, πήραμε ένα ψωμί που θα το πετούσαμε και φτιάξαμε κάτι που θα το ζηλέψει όλη η πολυκατοικία και όλη η γειτονιά. Και, σε λίγο χρόνο, φτιάξαμε και μια μερμελαδίτσα, γιατί είμαστε ωραίοι τύποι. Και αυτά. Θα δούμε το πρωί με το ωραίο το μαλλί. Κοίτα εδώ, κατάσταση. Το μόνο που μου λείπει είναι ένα κάμπερ νιντάρι από κάτω με μια σέμπριγκ. Νικελωμένο από πίσω τέτοιο, όπως το λένε. Το φανάρι. Σούζα 4 φανάρια με τσιγάρο στο στόμα, σταυροπόδι. Και να λέω, σε μιλάω, είμαι από Θεσσαλονίκη ναού και αυτό ναού. Τα λέμε το πρωί. Θα ευχαριστώ την πίτσα μου. Την υπόλοιπη, όπως ακούσετε, θα την στείλω στη Mary Rose μαζί με μία σοκολατόπιτα. Είναι τελευταία που έχει μείνει, παιδιά. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, τρώω όλη μέρα. Θα σκάσω κάποια στιγμή από το φαΐ. Φιλάκια, πολλά. Κάντε και μία κοινοποίηση. Κάντε και, ξέρετε, κάτι στο Facebook. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους. Αλλά ουσιαστικά δεν έχετε κάνει like στη σελίδα. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, έχουμε 930.000 likers και 1.200.000 ακόλουθους. Είναι χαζό. Κάντε like, κάντε ένα subscribe στο YouTube μας, κάντε εγγραφή στο site μας, κάντε από το Instagram εγγραφή στο Facebook και από το Facebook εγγραφή στο Instagram. Τι σας λέω τώρα, να κλείσω εδώ πέρα το παράθυρο. Καλό βράδυ να έχετε, η Παναγία μαζί σας, και αν φτιάξετε το πιτσόψωμο, έχει και αστείο όνομα, δεν μπορώ να το λέω πολύ, γιατί καταλαβαίνετε. Μπορεί να γίνει καμιά κανένα λάθος. Μόλις φτιάξετε το ψωμάκι αυτό, που μοιάζει με πίτσα, να κάνετε κανένα hashtag, αν και έκαναν τη συνταγή σου και τέτοια, να κάνουμε και εμείς μερικά retweet, stories και όλα τα υπόλοιπα. Τα λέμε το πρωί. Γεια. Τέλος.